Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, καλησπέρα κύριε Μπουρμπούλου σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα, ένα βήμα αγανάκτησης που μας δίνετε. Δεν βγήκαμε μία φορά να πούμε κάτι ευχάριστο για αυτόν τον κλάδο και βγαίνουμε πάντα να αναφέρουμε προβλήματα. Δυστυχώς οι παθογένειες των προηγούμενων ετών και οι κακές νοοτροπίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Μιλάμε για ένα κλάδο που έχει χιλιοταλαιπωρηθεί και μιλάμε για ανθρώπους που με τρεις λέξεις θα σας το περιγράψω, γιατί είναι ακριβώς έτσι. Είναι άχρηστοι, ανίκανοι και ανεύθυνοι. Δεν μπορούν να κρατήσουν ένα εθνικό δίκτυο ανοιχτό. Δεν έκλεισε το πύλιο που είχε πάρα πολύ χιόνι. Βλέπετε την κυρία Κολυνδρίνη, έτρεχε όλη νύχτα με τα μηχανήματα, με την οργάνωσή της και προς τιμή της, κράτησε όλο το οδικό δίκτυο του πυλίου ανοιχτό και δεν μπορούμε την εθνική οδό. Δεν μιλάμε για το 51, ούτε για τον Μπράλο κύριε Θεοδόρου. Μιλάμε για την εθνική οδό που πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουμε πανάκριβα διόδια και δεν μπορούν οι ανεύθυνοι, ανίκανοι και άχρηστοι άνθρωποι να διατηρήσουν τον δρόμο. Είμαστε αγανακτισμένοι. Δεν έχουμε μια ενημέρωση. Ξεκινούν τα παιδιά, οι οδηγοί μας που είναι συνεργάτες μας, το πρωί να πάνε για δουλειά. Τους σταματάνε. Τους σταματάνε πού, σε ποια μέρη. Είναι εχμάλωτοι εκατοντάδες αυτοκινητιστές και οδηγοί σε διάφορα σημεία της εθνικής οδού, όπως τα Μάργαρα, τη Λεπτοκαριά, τη Λάρισα, τον Αλμυρό, τη Θήβα, χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό οι άνθρωποι. Και τους λένε περιμένετε, για πόσες ώρες, για πότε, θα συνεδριάσουμε και ξανά. Για χιόνι που θα πέσει, αν πέσει, μα είναι δυνατόν κύριε Θεοδόρου, είμαστε σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος. Είναι κρίμα από το Θεό δηλαδή, επενδύουμε στα αυτοκίνητα, επενδύουμε στη δουλειά μας, επενδύουμε σε αυτό το ελληνικό κράτος και δεν έχουμε καμία ανταπόκριση από αυτό το κράτος. Είμαστε σε απόγνωση και σε αγανάκτηση ειλικρινά. Τι να πω, ντρέπομαι. Καταρχήν, μας ταλαιπωρήσατε με τη σύνδεση αρκετά. Λοιπόν, κατά δεύτερο, τι Ρεντελόπουλε, έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία αυτή η μόδα να κόβουν την κυκλοφορία και να κλείνουν προληπτικά. Δεν έκλεισε η Εθνική Οδός από χιόνια. Η Εθνική Οδός έκλεισε διότι διεκόπη η κυκλοφορία. Το κλείσαν το δρόμο τα περιπολικά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Με κατασταλτικά μέτρα, θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Μιλάμε για ανικανότητα. Δεν υπάρχουν μηχανήματα. Έχουμε κι εμείς να τους κάνουμε προτάσεις και να τους δώσουμε λύσεις. Εμείς οι αυτοκινητιστές μπορούμε να αναλάβουμε το έργο αυτό. Όπως είναι οι μεταφορές, μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν συνάδελφοί μου που κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν κλείνουν οι τοπικοί οδοί και ειδικά η εθνική οδό. Ξέρετε τι σημαίνει εθνική οδός? Χιλιάδες αυτοκινητιστές από ξένα κράτη ερχόταν από Σερβία, από Τουρκία να κατέβουν Αθήνα και δεν μπορούσαν. Γελάει ο κόσμος μαζί μας. Και τουλάχιστον δεν βγαίνουν οι αρμόδιοι να αναλάβουν έστω την πολιτική ευθύνη, την κοινωνική ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Σε αυτούς που πληρώνουν με αίμα και με υδρότα το δρόμο. Πληρώνουμε πανάκριβα διόδια για τέλη κυκλοφορία. Και δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση του δρόμου. Είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Ήταν πολύ το χιόνι, λέει. Γι' αυτό την ήταν πολύ το χιόνι, ναι. Ντροπή, ντροπή κύριε Θεοδόρο, ειλικρινά ντροπή. Θα ζητήσετε, θα κινηθείτε νομικά, θα ζητήσετε πίσω τα λεφτά σας από τα διόδια? Τι σκέφτεστε να κάνετε? Να σας πω κύριε Θεοδόρο, γιατί είχα παλιά συνεργάτη τον κύριο Κούγια και είχαμε ασχοληθεί. Έχουν βάλει, γιατί είναι πανέξυπνοι άνθρωποι αυτοί που διαχειρίζονται τον δρόμο, έχουν βάλει έναν όρο. Λέει ακραία καιρικά φαινόμενα. Και όταν λοιπόν μπαίνει ο όρος ακραία καιρικά φαινόμενα, απαλλάσσονται τις ευθύνες για το κλείσιμο των δρόμων και για πόσες ώρες και για πόσες μέρες. Γι' αυτό λοιπόν στέλνω και το 112 για να είναι καλυμμένοι 100%. Λένε ότι υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα και τελειώνει η ιστορία εδώ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να σας πω τώρα μια σκέψη δική μου. Είναι ο καιρός δύσκολος. Τι σημαίνει ότι είναι ακραίο το καιρικό φαινόμενο και δεν μπορεί η εταιρεία να καθαρίσει το δρόμο? Σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο ύψος χιονιού και ότι τα 100 ίσως εκχιονιστικά που έχει δεν φτάνουν. Γιατί άμα έχεις 1000 εκχιονιστικά, προφανώς καθαρίζεις και 10 μέτρα χιόνι ύψος, έτσι δεν είναι? Είναι θέμα αριθμού μηχανημάτων. Ας πούμε λοιπόν ότι η εταιρεία αδυνατεί. Η πολιτεία γιατί δεν φωνάζει το στρατό να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο? Ακριβώς. Μα υπάρχουν και εκατοντάδες ιδιώτες που μπορούν να αναλάβουν το έργο. Στη Θεσσαλία είχαμε ποτέ πρόβλημα? Είχαμε στη Ρημαία Μπλαστήρα, είχαμε στο Περτούλι, είχαμε στο Πήλιο. Εσείς μπορείτε να την κάνετε αυτή τη δουλειά? Βεβαίως και μπορούμε. Δουλειά μας είναι. Με μηχανήματα χειριζόμαστε κι εμείς. Μπορούμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Δεν ήταν τόσο ακραία φαινόμενα όσο τουλάχιστον τα παρουσιάσαν. Και δεν ξέρω αν εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα με το να κλείσει ο δρόμος. Ειλικρινά. Δηλαδή, πού πάει το μυαλό σας?
Δεν ξέρω τι να σας πω. Κύριε Τηλόπουλο, όμως είδαμε πέρυσι ότι έκλεισε η Αττική Οδός μέσα στην Αθήνα. Είχαν εγκλωβιστεί χιλιάδες αυτοκίνητα, χιλιάδες άνθρωποι για 24 ώρα. Δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι το να κλείσουν και την Εθνική Οδό έγινε προληπτικά, γιατί είναι και τα οχήματά σας, που είναι πολύ μεγάλα και δυσκίνητα κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με ένα πιο μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να ελιχθεί. Μα στην Ευρώπη τι κάνουνε? Μπαίνουν μπροστά τα χιονιστικά, μπαίνει η αλατιέρα από πίσω και τα βάζουν 30 αυτοκίνητα ένα πίσω από το άλλο και τα περνάνε. Όταν κινούνται τα αυτοκίνητα δεν πιάνει χιόνι ούτε πάγο, εφόσον έχει ρίξει και αλάτι. Ναι. Μπροστά λοιπόν δύο οχήματα και πίσω από τα 30 φορτηγά άλλα δύο οχήματα, ειλικρινά και σίγουρα και βέβαια δεν θα κλείσει ποτέ ο δρόμος με εγγύηση. Δεν δοκιμάζουν όμως, φοβούνται το ρίσκο. Μόνο με καταστατικά μέτρα. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα με τέτοια μέτρα. Να κλείνει η Εθνική Οδός χωρίς να έχει πέσει χιόνι, με χιόνι που περιμένουμε αν θα πέσει. Δηλαδή είμαστε για γέλια. Η Εθνική Οδός έκλεισε γιατί δεν είχαν λεφτά να βάλουν από δύο κατοστάρικα στα εκχιονιστικά πετρέλαιο για να βγουν τα εκχιονιστικά έξω. Νομίζω τα θυμάται και γελάει όλη η Ελλάδα για αυτά τα χάλια που είχαμε πέρυσι. Το θέμα είναι όμως ότι τώρα τα έχουμε με το κράτος. Γιατί έδωσε την ανάθεση και την διαχείριση του δρόμου σε ιδιώτη. Αυτή τη στιγμή φταίει ο ιδιώτης. Να έρθουμε και σε αυτό το θέμα τώρα. Ωραία. Γιατί λοιπόν το κράτος δεν βγαίνει να τον αμφισβητήσει τον ιδιώτη? Γιατί εγώ δεν είδα καμία κυβέρνηση, ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν δεν είδα και από την αντιπολίτευση να το σηκώνουν το θέμα. Εσείς είδατε κάτι? Ακριβώς, κύριε Θεοδόρου, γι' αυτό αποφάσισα να βγω μόλις με κάλεση, κύριε Μπουρούπουλο. Για να πούμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι περίεργο. Δεν είναι ένα μείζο σοβαρό θέμα. Που έκλεισε η Εθνική Οδός και η αντιπολίτευση τσιμουδιά. Δεν είναι περίεργο? Μα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, κύριε Θεοδόρου. Δεν το βλέπετε κι εσείς. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δυστυχώς. Και όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει και καλή κυβέρνηση. Αυτά είναι αμοιβαία. Γιατί, κύριε Ντελόπουλε, αυτούς τους τύπους που έχουν αναλάβει την Εθνική Οδό από την εποχή Σουφλιά και μετά δεν τους έχει πειράξει και δεν τους έχει αγγίξει, δεν τους έχει ακουμπήσει και δεν τους έχει αναφέρει ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί είναι παντοδύναμη, κύριε Θεοδόρο, οικονομικά. Και ένα πράγμα θα σας πω. Γνωρίζετε ότι τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα, οι τροχαίες, είναι μέσα στα κτίρια τους και του φυλάει. Φυλάνε αυτή την αστυνομία και την τροχιά. Δηλαδή η τροχιά να φυλάει, τα γνωρίζετε αυτά? Και για χιλιάδες αυτοκίνητα που κάνουν δωρεές στην τροχιά και όλα αυτά. Αντί να μειώσουν τα διόδια, κάνουν δωρεές αλλού, εκεί που έχουν συμφέρον. Και μας κυνηγάνε εμάς να μην μπορούμε να πάμε στον παρόδο, να μην μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας. Θυμίστε και καλά να πληρώνουμε, δεν μπορούμε να πάμε από το Βόλο Στεφανοβίκιο. Θα πρέπει να πάμε από το μεγάλο μοναστήρι να πληρώσουμε διόδια και μετά να έρθουμε Στεφανοβίκιο. Θυμίστε μου. Δεν υπάρχει τρόπο που μπορούμε να πάμε. Θυμίστε μου λίγο, ένα επικαθήμενο όταν περνάει από το Μοσχοχώρι, τι λεφτά αφήνει? 14,5, κύριε Θεοδωρό. Κάθε φορά που περνάει το επικαθήμενο. Αν και είναι 29 ευρώ. Και κάθε επικαθήμενο για να περάσει από τα διόδια 14 ευρώ. Ακριβώς. Είναι πολλά τα λεφτά για να σας κλείνουν και το δρόμο. Πάρα πολλά. Εκατομμύρια ευρώ παίρνουν κάθε χρόνο. Τα διόδια να διαχειριζόταν το ελληνικό κράτος δεν ήθελε κάτι άλλο. Δεν χρειαζόταν να ξεπουλήσουμε τίποτα. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό έσοδο. Και μετρητά, κύριε Θεοδωρού, κας. Όχι επιταγές, κας, μετρητά. Εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι τολμάνε, έχουν το θράσος να κλείνουν τον δρόμο. Και να λένε ότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε ανοιχτό. Δυστυχώς είναι τα παράλογα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, δεν σας είδα πάντως να βάζετε και καμιά φωνή. Δηλαδή, εάν σήμερα εμείς εδώ δεν θέταμε το θέμα, δεν σας είδα να κάνετε και καμιά κίνηση. Συνδικαλιστές, αυτοκινητιστές. Σωματεία έχετε, δυνατά σωματεία. Δεν έχετε άδικο. Αλλά σου κουφού την πόρτα όσο θέλεις, βρώμε. Και άλλες φορές που βγήκαμε, τι κερδίσαμε? Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και ο συνδικαλισμός έχει αφανιστεί. Αλλά και σαν ιδιώτης να φωνάξεις δεν σε ακούει κανείς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν βλέπω ότι περνάνε τόσα πράγματα και δεν μιλάει κανείς. Και εσείς το ζείτε ακόμη καλύτερα από τη θέση που είστε. Οι αυτοκινητιστές, οι ταλικέριδες, πάθατε ζημιά τώρα από αυτές τις καθυστερήσεις? Υπήρξε οικονομική ζημιά? Κάθε μέρα που δεν κινείται το αυτοκίνητο, τα πάγια έξοδα τρέχουν. Και είναι πάρα πολλά τα πάγια έξοδα το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς έχουμε και τα παγκοσμιστικά, τις Παρασκευές, την περίοδο των εορτών, έχουμε τις Κυριακές, έχουμε τώρα και το χειμώνα. Τότε θα δουλεύουμε τρεις μήνες. Θα το πάμε εποχιακά. Θα πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες για όλο τον χρόνο, οδηγούς, ένσημα, μισθούς,
και θα δουλεύουμε 3 μήνες, όταν έχει καλό καιρό. Το καλοκαίρι, και όχι όλες τις μέρες του καλοκαιριού, γιατί όταν είναι τα τριήμερα, πάλι έχουμε απαγορευτικά. Παρασκευή και Κυριακή δεν μπορείς να πας για δουλειά. Επιλεκτικά λοιπόν θα δουλεύουμε. Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε. Κύριε Αντελόπουλε, ευχαριστώ. Είναι τραγικό κλάδο. Γιατί χωρίς τις μεταφορές δεν υπάρχει ανάπτυξη, το αντιλαμβάνεστε. Υποτίθεται ότι αυτούς τους δρόμους, την Εθνική Οδό τουλάχιστον Αθηνών Θεσσαλονίκης, τη φτιάξαμε για να μην σκοτωνόμαστε στο δρόμο όπως σκοτωνόμασταν κάποτε. Αυτό που μου θύμισε τις τελευταίες ημέρες ήταν η υπόθεση με την Κατάρα. Στα δελτία ειδήσεων κάποτε ξεκινούσαμε και λέγαμε: έκλεισε η Κατάρα λόγω χιονόπτωσης με ανακοίνωση της εθνικής της τροχαίας εθνικών οδών. Ξαναγυρίσαμε στην εποχή της Κατάρας, αλλά η Κατάρα αυτή τη φορά είναι έξω από τη Λαμία. Ακριβώς, είναι έξω από τη Λαμία. Είναι στον Μπογιάτη, έξω από την Αθήνα. Είναι δυνατόν να είναι 6 εκατομμύρια κόσμος και να κλείνει? Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δηλαδή είναι αστεία τα πράγματα, πραγματικά. Και να είναι μείζον θέμα αυτό το σημερινό. Αντί να βγούμε να πούμε άλλα πράγματα θετικά για τη χώρα μας, για το επάγγελμά μας, για την Ελλάδα μας, να λέμε ότι έκλεισε η Εθνική Οδό. Βρέπουμε και θλίβουμε ειλικρινά. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, κύριε Θεοδόρο, ότι σεβούμενοι τους χιλιάδες νεκρούς στην γειτονική Τουρκία, συμπαραστακόμαστε και σαν κλάδος και σαν σωματείο Μαγνησίας και προσωπικά σαν επιχείρηση, γιατί δεχτήκαμε αρκετά τηλεφωνήματα τα οποία μας συγκινήσαν. Μαζεύουν ρούχα αρκετοί σύλλογοι. Θα ξεκινήσει μάλλον φορτηγό από τη Μαγνησία να πάει στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας. Οπότε όσοι σύλλογοι θέλουν, θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Καλά κάνετε και μπράβο σας, και θα βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντελόπουλε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Καλή συνέχεια.